Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε και λέω επιστρέφουμε γιατί την Τρίτη είχαμε Πρωτομαγιά. Καλό μήνα σε όλους. Χθες είχαμε παιχνίδι και ήμασταν για αρκετές ώρες στο Καφτατζόγλιο με την πολύ σημαντική νίκη του Ηρακλή. Σήμερα επιστροφή στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 και έχουμε κέφια σήμερα, έχουμε πολλά κέφια. Σήμερα είμαστε μέσα στα κέφια, τόσα κέφια που θα πιάσουμε το τσιφτετέλη σε λίγο. Για τέτοια κέφια μιλάμε. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Ξεκινάμε στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρήμνη του ήχου Χρήστος Κιώσης. Έχουμε και τους χορηγούς μας, το Καφέ Μάγαζο, το οποίο είναι κοντά στον επαγγελματία του καφέ. Ετοιμάζει το καφέ σας από το Α στο Ω με όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται ένα καφέ του σήμερα. Και κάθε μαγαζί ή γωνιά που σερβίρει καφέ. Να χτυπήσουμε ένα εσπρέσο φέντο, όχι, δύσκολα. Ένα εσπρέσο βέντο από το Καφέ Μάγαζο, γιατί μόνο στο Καφέ Μάγαζο θα βρείτε το εκπληκτικό Espresso Vento. Κοντά μας είναι και ο Καρφόπουλος με τα χρώματά του, τα βερνίκια του, τα ιταλικά του διακοσμητικά, τιμές χοντρικής λιανικής, αντιπρόσωπος όλων των επώνυμων εταιριών. Δύο καταστήματα, Καραολίδη Δημητρίου 24 Σταυρούπολη και το ολοκένουργιο Κωνσταντίνου Καραμαλή 126. Χριστάρα, βάλε μου μια ροκιά πενιά, λίγο έτσι να πιω λίγο νερό και να ετοιμαστώ ψυχολογικά. Λοιπόν, έχουμε κλήρωση. Έχουμε κλήρωση σήμερα, αυτό που σας έγραψα νωρίς στο Facebook. Και γεια σου Νατάσα, γεια σου Νατάσα, σε ευχαριστώ. Την καλησπέρα μου στην Νότια Ελλάδα, την καλησπέρα και στο φίλο τον Αστέρι, με ρωτάει κάτι για τον μπάσκετ. Θα απαντήσουμε σε λίγο, γιατί υπάρχει λίγο ένα θεματάκι με τα, για το πότε θα ξεκινήσουν τα play-off στο μπάσκετ. Περιμένουμε παιδιά, περιμένουμε τις ημερομηνίες για το αν θα αργήσουν ή όχι. Λοιπόν, κληρώνουμε σήμερα και θα το κάνουμε με μηνύματα και θέλω να το σεβαστείτε, γιατί θα το βάλουμε κουιζάκι. Εύκολο κουιζάκι για να πάρετε μέρος και λέω να το σεβαστείτε γιατί το δώρο είναι μεγάλο. Είναι σημαντικό, είναι κρίμα μόνο με το πρώτος που θα πάρει τηλέφωνο να δώσουμε δώρο αξίας 100 ευρώ, έτσι. Δεν είναι σωστό. Και θα κάνουμε διαγωνισμό κανονικά με τα μηνύματά μας μέχρι το τέλος της εκπομπής για ένα πολύ πολύ σπουδαίο δώρο. Κληρώνουμε λοιπόν δώρο αξίας 100 ευρώ παρακαλώ. Και στις μέρες που ζούμε και αυτό που μας προσφέρει ο Γυμναστικός Σύλλογος είναι σπουδαίο και τον ευχαριστώ για την εκπομπή και για όλους εσάς που μας το προσφέρει. Κληρώνουμε μία εγγραφή αξίας 100 ευρώ για το Ira Camp του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 18 ως 24 Ιουνίου. Πρόκειται για το πρώτο αθλητικό camp για παιδιά ηλικίας 4 ως 16 ετών, στον ιδιόκτητο χώρο του Συλλόγου στην περιοχή των Χορτατζίδων, που βρίσκονται ως γνωστόν το Ιβανόφιο, το Κατσάνιο και το Κολυμπητήριο του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλή. Κουιζάκι εύκολο. Πολύ εύκολο για να συμμετέχετε όσοι περισσότεροι θέλετε και μπορείτε για τα παιδιά σας από 4 ως 16 ετών να τα στείλετε σε αυτό το υπέροχο camp, το Ira Camp, από 18-24 Ιουνίου. Φυσικά, περιμένω στο ΓΣ τις συμμετοχές σας. 100 ευρώ κοστίζει. Έχουμε 4 εγγραφές, 4 αιτήσεις εγγραφών και 4 τυχεροί από εσάς θα στείλουν το παιδί τους δωρεάν χωρίς να δώσουν αυτά τα 100 ευρώ. Μιλάμε για, επαναλαμβάνω, ένα πολύ πολύ σημαντικό, έτσι, Χρήστο, με 100 ευρώ δεν είναι και λίγο πράγμα πλέον. Οπότε, το quiz. Γράφετε FM. Αφήνετε κενό. Γράφετε την απάντησή σας στο quiz που θα δώσουμε, το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για αυτό το δώρο αξίας 100 ευρώ για να γράψετε το παιδί σας στο Ira Camp και να συμμετέχει και να περάσει υπέροχα. Έχω και το πρόγραμμα μπροστά μου, θα το πω σε λίγο. Ποιο είναι το quiz τώρα? Με αφορμή την παρουσία του εξαιρετικού Τάι σε αυτά τα δύο παιχνίδια που είναι εντυπωσιακό, έχει βάλει 2 γκολ και πραγματικά έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα και πολύ ωραία γκολ και δοκάρι και τα λοιπά και είναι αφηνιασμένος, παύλας ελληνιασμένος. Ένα πολύ εύκολο quiz που ο Χρήστος Κιώσης θα το βρει σε 3 δευτερόλεπτα. Θέλω να μου γράψετε άλλους 2 Βραζιλιάνους που φέρασαν τη φανέλα του Ηρακλή. Εκκλησία κλέβω, ναι, κλέβω εκκλησία. FM κενό, ονοματεπώνυμο. Οι 2 Βραζιλιάνοι πέρα από τον Τάι που έχουν φορέσει, συγγνώμη, τη φανέλα του Ηρακλή, αποστολή στο 54526 και το δωράκι αξίας 100 ευρώ, η εγγραφή του παιδιού σας στο Summer Camp, στο Ira Camp που θα γίνει 18 με 24 Ιουνίου, θα σας περιμένει για την κλήρωση. Επαναλαμβάνω, FM κενό, το ονοματεπώνυμό σας, τους 2 Βραζιλιάνους ακόμα που έχουν, πολλοί είναι, δεν είναι μόνο 2, εγώ θέλω 2,
Ευκολάκη. Και είναι και πρόσφατη σχετικά. Που έχουν φορέσει τη φανέλα του Ηρακλή πέρα από το ΤΑΙ. Αποστολή όλο αυτό στο 54526. Περιμένω τα μηνύματά σας. Αξίζουν πολλά μπράβο σε αυτή την ομάδα που εχθές κέρδισε και τον πολυδιαφημιζόμενο Βόλο. Και όχι θα έρθει για να κερδίσει, και όχι έχει Λατίνους, και όχι είναι ομαδάρα, και όχι έκανε περίπατο στον όμιλό του. Στον όμιλό του έκανε περίπατο που δεν υπήρχε ο Ηράκλης. Γιατί εχθές αποδείχθηκε ποια είναι η καλύτερη ομάδα, εχθές αποδείχθηκε ποιο είναι το αφεντικό, εχθές αποδείχθηκε ποιος έχει τον πρώτο λόγο και εύκολα ήρθε αυτό το 2-0. Θα το ξαναπώ, το έλεγα κατά τη διάρκεια της περιγραφής, ο Βόλος με την φλίαρη υπεροχή κατοχή που είχε μου θύμισε έναν ηθοποιό που πάει σε μια θεατρική παράσταση, Χρήστο μου, και έχει ένα μονόλογο 40 λεπτά και αρχίζει και βαριέσαι, ρε φίλε. Λες, πού θα το πάει τώρα? Άντε, μιλάει 10 λεπτά, μιλάει 20, μιλάει μισή ώρα, μιλάει 40 λεπτά, πού θα το πάει? Και πετάγεται ξαφνικά κάποιος που είναι guest star και έχει ένα ρόλο 3 λεπτών και θυμάσαι αυτόν. Τον άλλο δεν τον θυμάσαι, το 40 λεπτό, τον έχει ξεχάσει. Έτσι χθες και ο Ηρακλής. Τσούκου τσούκου, τσίκι τσίκι, τσάκα τσούκα, μας πάσαν τα νεύρα εκεί με την κατοχή και την υπεροχή. Πώς έλεγε ο Αναστόπουλος, η κατοχή, εγώ ξέρω μόνο τους Γερμανούς το 40. Πολύ φλίαρος ο Βόλος. Ο Ηρακλής όμως με την ποιότητά του, την ικανότητά του, τους παιχταράδες που έχει σε συγκεκριμένες θέσεις, πήρε αυτό που ήθελε και τώρα η βαθμολογία ως γνωστόν είναι 6 Ηρακλής, 3 Βόλος, έναν Απόλλων Παραλιμνίου, έναν Τηλικράτης Λευκάδας και την Κυριακή θέλουμε να δούμε ακόμα περισσότερο κόσμο σε σχέση που είδαμε χθες. Στις 5 Ηρακλής Απόλλων Παραλιμνίου, το άλλο μάτς είναι στο Βόλο, όπου οι Βολιώτες, τρόπος του λέγει, θα υποδεχθούν το Τηλικράτη Λευκάδας. Καλησπέρα Δημήτρη, ναι, έχει πολλούς Βραζιλιάνους και αυτόν που λες, θα τον αναφέρω στο τέλος. Ήδη ένας φίλος μπήκε στη διαδικασία που βρήκε δύο, πολύ εύκολο το quiz, και το κάνω εύκολο για να μπείτε όσοι περισσότεροι γίνεται. Επαναλαμβάνω, FM κενό, το ονοματεπώνυμό σας, δύο Βραζιλιάνους που φόρασαν τη φανέλα του Ηρακλή πέρα του ΤΑΙ που είναι τώρα στην ομάδα. Αποστολή στο 54526, ο νικητής θα κληρώσει. Θα κερδίσει μάλλον, εμείς θα κάνουμε την κλήρωση, μία εγγραφή αξίας 100 ευρώ για το Ira Camp, για τα δικά σας τα παιδιά να περάσουν υπέροχα 18 με 24 Ιουνίου σε αυτό το άκρος και ανώλευκο camp, για το οποίο σε λίγο, επαναλαμβάνω, θα δώσω λεπτομέρειες. Θα ήθελα το πρώτο μισάωρο να το αφιερώσω πραγματικά στη χθεσινή μέρα. Στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, σε αυτόν τον άθλο που κάνει, και δεν είναι μόνο ότι κάθε φορά που αυτή η ομάδα κερδίζει μας θυμίζει με πολύ μεγάλη συγκίνηση ότι τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που μας πέρασε, όχι του 1821, τώρα πριν λίγους μήνες, είχε 11 ποδοσφαιριστές 17 ετών μόνο και πήγαινε, ενώ πάρθηκε απόφαση Πέμπτη να παίξει Κυριακή στην Κατερίνη με την Καρίτσα και είχαν 2-0. Και εκείνη τη μέρα δεν θα την ξεχάσει ποτέ κανένας μας. Ήταν τόσο μεγάλος ο πόνος για το ότι κάποιοι φωστήρες στο ελληνικό ποδόσφαιρο έστειλαν τον Ηρακλή στα τάρταρα. Οι ίδιοι φωστήρες που σήμερα έσωσαν τον Παναθηναϊκό για την ίδια απόφαση, για το ίδιο θέμα, για την μία διοδότηση. Έτοιμους σας έχω, περιμένετε. Μην φύγετε, εδώ να είστε. Μην φύγετε. Θα προτιμούσαμε λοιπόν όλο το μισάωρο, αν και έχουμε προγραμματισμένη συνέντευξη με ποδοσφαιριστή όπως πρέπει να το κάνουμε, για αυτά τα παιδιά αξίζουνε, μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Αλλά εσείς φωστήρες μου, μπορεί να νομίζετε ότι είμαστε τρελοί, μπορεί να νομίζετε ότι είμαστε χαζοί, μπορεί να νομίζετε ότι είμαστε ηλίθιοι, μπορεί να νομίζετε ό,τι θέλετε, αλλά να ξέρετε κάτι. Ότι τα βλέπουμε όλα. Ότι δεν πέφτει τίποτα κάτω. Και ότι από εδώ και πέρα θα φάτε τόσο κυνηγητό, και ήδη είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι και ο Ηρακλής, ο επίσημος ποδοσφαιρικός Ηρακλής, έχει και ένα δέλτα σίγμα σήμερα, θα κινηθεί επ' αυτού. Μπορεί να είναι μόνο επικοινωνιακή νίκη. Μπορεί να είναι μόνο για το Θεαθήνε. Μπορεί να είναι μόνο για το να βγει μια ανακοίνωση. Αλλά πιστέψτε με,
θα φάτε τόσο κυνηγητό, θα φάτε τόσες μηνύσεις, μέχρι η Αυστραλία να μεταφερθεί στην Αλάσκα. Μέχρι η Κρήτη να πάει στα Γιάννενα. Μέχρι η Αίγυπτος να πάει στην Ιρλανδία. Μπορώ να συνεχίσω, ο χάρτης είναι μεγάλος του κόσμου. Μέχρι η Χιλή να συνορεύσει με τη Βουλγαρία. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, θα φάτε τέτοιο κυνηγητό και θα ψάχνετε να βρείτε μαύρο χιόνι. Γιατί το άσπρο θα σας λείψει από τόσο κυνηγητό που θα φάτε. Γιατί μας έχετε φάει τα σωθικά, μας έχετε καταστρέψει τη ζωή και η λέξη ξεφτύλα δεν είναι αρκετή για να τη βάλουμε δίπλα σε ένα λεξικό που θα γράφατε οι ίδιοι. Πέρυσι, μόνο μία ομάδα ψήφισε στο να μην υπάρχει η ποινή του υποβασμού και αυτή ήταν ο Παναθηναϊκός γιατί άραγε. Φέτος βρέθηκαν 11 κόμμα κάτι, γιατί υπάρχει και μια Κέρκυρα που πνίγηκε στο καράβι, δεν ξέρω τι έγινε. Έχασε το τρένο, το αεροπλάνο, το βαπόρι από το νησί των Φεάκων. Και το 11, 11,5, 12 έγινε υπέρ του Παναθηναϊκού. Και ποια είναι η είδηση σήμερα, κύριε Βαγγέλη Γραμμένο, Γραμμένε, ποια είναι η είδηση σήμερα, κύριε Βασιλιάδη Υπουργέ μου? Η είδηση, αν δεν τη γνωρίζετε, είναι ότι μετά από δύο ανεπιτυχές προσπάθειες, κάνατε μία τρίτη σήμερα σε έκτακτο ΔΣ στην Αθήνα και αποφασίσατε η ποινή της μη αδειοδότησης να είναι αφαίρεση 6 βαθμών και απαγόρευση μεταγραφών. Τόσο ξέοι είστε. Τόσο ξέοι είστε. Και βάλτε στο ξέ ό,τι θέλετε. Μπορεί κάποιος να βάλει ξεφτέρια. Μπορεί κάποιος να βάλει ξερονίσια. Βάλτε ό,τι θέλετε στο ξέ. Εσείς ξέρετε πόσο ξέ είστε. Και εσείς που ψηφίσατε αυτά που ψηφίσατε και εσείς που αποδέχεστε αυτά που αποδέχεστε. Γιατί πριν λίγους μήνες κάνατε μια άλλη ψηφοφορία με την οποία στέλνατε τον Ηρακλή σε κατώτερη κατηγορία γιατί δεν πήρε αδειοδότηση. Και τώρα που ο Παναθηναϊκός και κάποιοι άλλοι, γιατί μπορεί να είναι κι άλλοι που δεν πήραν αδειοδότηση, δεν πέφτουν, δεν υποβιβάζονται. Το καταλάβατε. Το κάνατε και το 11. Το 11 μη βιώσιμος ο Ηρακλής, να το ρίξουμε. Το 12 έξι ομάδες δεν πήραν αδειοδότηση. Την ποινή να την κάνουμε απαγόρευση μεταγραφών. Η τότε η ΕΠΟ η κακιά τα άλλαξε. Η τώρα η ΕΠΟ η καλή, τι θα την κάνει την ψηφοφορία της Σούπερ Λίγκας? Πού θα τη βάλει? Δεν απαντάω. Σιγά μην απαντήσω. Μην είστε πονηρά μυαλά. Το που θα τη βάλει, μπορεί να τη βάλει όπου θέλει. Στο σιρτάρι, στο ντουλάπι. Όπου θέλει μπορεί να τη βάλει. Τι θα την κάνει λοιπόν, φίλε μου Χρήστο, η ΕΠΟ και ο Υπουργός Αθλητισμού που όλο το καλοκαίρι κοκορευόταν ότι βοηθάει τον Ηρακλή, γιατί αυτό το ρήμα είναι αυτό που αρμόζει. Και ο Γραμμένος κοκορευόταν ότι βοηθάει τον Ηρακλή. Τέτοια βοήθεια να τη βράσω, να μην πω άλλο ρήμα που αρχίζει από χε. Χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Τι θα την κάνετε λοιπόν, κύριε Υπουργέ και κύριε Γραμμένε, πρόεδρε της νέας ΕΠΟ που θα πατάξει τα σκάνδαλα και την παρανομία και θα φέρει την αλήθεια να λάψει και την εξυγίαση να μας αγκαλιάσει και να νιώθουμε μια ζεστασιά και ομορφιά και γαλήνη στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Τι θα την κάνετε τη σημερινή ψηφοφορία? Πού θα τη βάλετε? Δεν απαντάω πάλι. Γιατί για όσους δεν γνωρίζουν, ναι μεν η Super League ψήφισε αυτό που ψήφισε σήμερα στο έκτακτο ΔΣ της, αλλά η ΕΠΟ είναι αυτή που έχει και το καρπούζι και το μαχαίρι. Η ΕΠΟ είναι αυτή που θα αποφασίσει αν θα επικυρώσει ή όχι τη σημερινή ψηφοφορία για να σωθεί ή όχι ο Παναθηναϊκός και όποιος άλλος είναι. Θέλετε, κύριε Βαγγέλη Γραμμένο, Γραμμένε, το κάνω λάθος πάντα αυτό, δεν το κάνω επίτηδες, συγγνώμη, να σας θυμίσω τι λέγατε
αρχές Απριλίου του 2018, αρχές Απριλίου, Χρήστο μου, είναι πριν πόσο, κανένα μήνα. Ε, τόσο δεν είναι. Να του θυμίσουμε λίγο του Προέδρου της ΕΠΟ τι έλεγε όταν το ρωτούσαν στην τηλεοπτική δίκη για το αν πρόκειται να μαγειρευτεί σκάνδαλο υπέρ του Παναθηναϊκού και να αλλάξει η ποινή του υποβιβασμού. Για να ακούσουμε τι λέγατε. Αφήνουμε να αιωρούνται τώρα πράγματα που δεν είναι σωστά. Δεν να το κατανοήσει και ο κόσμος. Δεν αλλάζουν οι κανονισμοί αυτοί που εγκρίθηκαν το καλοκαίρι. Καλά μέχρι εδώ. Το ζήτημα αλλαγής της ποινής ή όχι είχε αποφασιστεί από τη Λίγκα ότι είναι ο υποβιβασμός. Μαθαίνω ότι θα συνεδριάσει. Από αυτού δεν το ξέρω ακόμη. Την άλλη Τετάρτη. Πιθανόν, δεν το γνωρίζω. Μπορείς να το ξαναπάς πίσω, σε παρακαλώ. Γι' αυτό. Αυτό δεν το θα λέτε. Περιμένω. Έχω υπομονή. Αυτό το κομμάτι. Να αφήστε με να ολοκληρώσω. Ναι, για ολοκληρώσω. Μην αφήνουμε να αιωρούνται. Για, ναι, δεν αφήνουμε να αιωρούνται. Για να ακούσουμε. Που δεν είναι σωστά. Δεν θα το κατανοήσει και ο κόσμος. Δεν αλλάζουν οι κανονισμοί. Όπα, 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 όπα. Τι είπε, τι είπε, τι είπε. Τι είπε, Χρήστο, μπορείς ξανά, τι είπε. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Πράγματα που δεν είναι σωστά. Τι είπε, τι είπε. Δεν θα το κατανοήσει και ο κόσμος. Ναι, να το κατανοήσει, ναι. Δεν αλλάζουν οι κανονισμοί. Όπα, όπα, αυτοί που εγκρίθηκαν. Δεν αλλάζουν οι κανονισμοί. Το κατανοήσει και ο κόσμος. Ξανά, το κατανοήσει ο κόσμος. Δεν αλλάζουν οι κανονισμοί. Αυτοί και ξανά, Χρήστο, και ξανά. Το καλοκαίρι. Το κατανοήσει και ο κόσμος. Δεν αλλάζουν οι κανονισμοί. Αυτοί που εγκρίθηκαν το καλοκαίρι. Δεν αλλάζουν οι κανονισμοί. Αυτοί που εγκρίθηκαν. Αυτοί που εγκρίθηκαν το καλοκαίρι. Δεν αλλάζουν οι κανονισμοί. Αυτοί που εγκρίθηκαν το καλοκαίρι. Δεν αλλάζουν οι κανονισμοί αυτοί που εγκρίθηκαν το καλοκαίρι. Δεν αλλάζουν οι κανονισμοί αυτοί που εγκρίθηκαν το καλοκαίρι. Σωστά, κύριε Πρόεδρε της Εξυγίασης. Σωστά. Δεν αλλάζουν οι κανονισμοί αυτοί που εγκρίθηκαν το καλοκαίρι. Όχι. Όχι, δεν αλλάζουν. Ηρακλειδέα, φίλε μου. Καλέ μου φίλε Γιάννη Μιλιώκα, σε παρακαλώ, βγάλε με από αυτή τη δύσκολη θέση και βοήθησε με. Τώρα καταλάβατε πόσο μεγάλη βαρύτητα, πόσους τόνους ζυγίζουν τα τρία αστέρια στη φανέλα του Ηρακλή. Τώρα θα το καταλάβει και όλη η Ελλάδα που μας κορόιδευε και μας χλέβαζε και μας λιδωρούσε. Οι γραφικοί που βγαίνουν στους δρόμους, οι γραφικοί που κάνουν πορείες, καλά να πάθετε, να πέσετε και το ένα και το άλλο. Τώρα θα δείτε τι όμορφη που είναι η λέξη αδικία. Τι γλυκιά, τι τρυφερή. Έχει και ζέστη, σαν παγωτό. Τώρα, γιατί από εδώ και πέρα, μετά και το σημερινό, όποιος πει τη λέξη αδικία για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καλύτερα να ασχοληθεί με το κρίκετ, με το τάβλι, με το μπάντμιντον. Μια χαρά αθλήματα είναι. Τώρα έχετε καταλάβει πόσο πρέπει να πάτε, φίλοι μου Ηρακλειδείς, ξανά στο γήπεδο. Τώρα έχετε καταλάβει ότι κάθε φορά ό,τι αλλαγή κανονισμού γίνεται, γίνεται μόνο και μόνο όταν υπάρχει ο Ηρακλής εκεί. Αποδεδειγμένα. Έγινε το 11, το 12, πάμε γιάλα. Έγινε το 17, το 18, πάμε γιάλα. Θα ανέβει ο Ηρακλής το 20, το 22 πάμε για άλλα θα γίνει πάλι. Και όπως λέει ο φίλος μου ο Κυριάκος, τα τρία θα γίνουν 50 και θα είμαστε σαν τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τέτοια φανέλαρα θα έχουμε. Γιατί μας έχετε σπάσει τα νεύρα. Γιατί και ο πιο ήρεμος άνθρωπος του πλανήτη Γη του έγινε το μυαλό μαρμελάδα φράουλα πάλι. Γιατί είστε τόσο πολύ ξέ κούμποτοι. Αλλά να ξέρετε κάτι, ότι αυτοί που γελάνε πιο πολύ από όλους είμαστε εμείς. Και το χαιρόμαστε τόσο πολύ αυτό που γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρετε πόσο. Δεν ξέρετε πόσο, γιατί το έχουμε λουστεί. Βάλαμε και το αφρόλουτρό μας, γίναμε κούκλοι. Τώρα λουστείτε τα όλα, απολαύστε το αγαπημένο σας ελληνικό ποδόσφαιρο και του Super League σας
και τις ψηφοφορίες σας και τους κανονισμούς σας. Πώς το είπε ο κύριος Γραμμένος, δεν αλλάζουν οι κανονισμοί. Έτσι δεν το είπε Χρήστο? Καλά δεν ακούω? Έτσι το είπε. Πριν πάμε στο διάλειμμα, θα με βραχνιάσω εγώ. Χαμήλωσέ με λίγο. Ζαλισμένος στα παλικάρια από κάτω. Αλλά μέχρι εδώ. Α, το ξαναβάζει. Α, βάλ το ρε Χρήστο, βάλ το άλλη μία. Βάλ το άλλη μία. Αυτοί να αιωρούνται τώρα. Το κατανοήσει και ο κόσμος. Δεν αλλάζουν οι κανονισμοί. Αν με ακούσατε, θα το. Είναι σωστά. Δεν το κατανοήσει και ο κόσμος. Να το κατανοήσει και ο κόσμος, πρόεδρε μου, να το κατανοήσει. Δεν αλλάζουν οι κανονισμοί, δεν αλλάζουν, ούτε σήμερα άλλαξαν οι κανονισμοί. FM κενό, ονοματεπώνυμο, γράφεται τους δύο Βραζιλιάνους, δύο από τους πολλούς Βραζιλιάνους που έχουν φορέσει τη φανέλα του Ηρακλή και μπαίνετε στην κλήρωση για μια εγγραφή αξίας 100 ευρώ για το παιδί σας από 4 έως 16 ετών για να συμμετέχει στο Ira Camp 18-26 Ιουνίου. Υπέροχο δώρο, επαναλαμβάνω, 100 ευρώ δεν είναι μικρό πράγμα. Με το που θα επιστρέψω θα σας δώσω απαραίτητες πληροφορίες για το άκρος και ανώλευκο καλοκαιρινό Ηρακλής Camp. Και χαιρετώ το φίλο μου το Θανάση που γράφει μηνυματάρα, αλλά πριν διαβάσω τη μηνυματάρα ο Κώστας λέει: να σώσω μια ομάδα που δεν έχει λεφτά ο πρόεδρος, να πω ας κάνω μια βοήθεια, όχι σε αυτούς που μπορούν να ταΐσουν μια Αθήνα και απλά δεν πληρώνουν. Θέλω αυτοί που ψήφισαν υπέρ του Παναθηναϊκού να τους φάζουν οι διαιτητές του χρόνου στα μεταξύ τους παιχνίδια και να βγάζουν ανακοινώσεις. Για το μπάσκετ, ναι, Νατάσα μου, μάλλον για 9 Μαΐου πάει η πρεμιέρα όσον αφορά τα play-off. Ο Θανάσης μου γράφει «Κιτόντα Μοκόγκο Βραζιλιάνη από το Ζαΐρ». Διάλειμμα. Επανερχόμαστε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. FM, κενό, ονοματεπώνυμο. Συγγνώμη. Ονόματα δύο Βραζιλιάνων ποδοσφαιριστών που έχουν φορέσει κατά καιρού στη φανέλα του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Και αποστολή στο 54526. Κληρώνουμε μία εγγραφή αξίας 100 ευρώ για το παιδί σας από 4 έως 16 ετών για να συμμετέχει στο camp 18 έως 24 Ιουνίου. Κόστος, επαναλαμβάνω, 100 ευρώ, ωράριο 8 έως 2,5 βασικό και έως 5 παρατέταρτο διευρυμένο, από Δευτέρα έως Κυριακή, με πάρα πολλές εκπλήξεις και είναι πραγματικά ένα υπέροχο camp, κοστίζει 100 ευρώ για όσους θέλουν να γράψουν το παιδάκι τους, γι' αυτό και εμείς εδώ μας έχει δώσει, και ευχαριστώ ξανά το Γυμναστικό Σύλλογο, 4 αιτήσεις εγγραφής, η πρώτη την κληρώνουμε σήμερα, κοστίζει 100 ευρώ, μην χάνετε την ευκαιρία να δώσετε χαρά στα παιδιά σας. FM κενό ονοματεπώνυμο, απαντήστηκε σε αυτό το πολύ εύκολο quiz για το γράψτε δύο ονόματα Βραζιλιάνων που έχουν φορέσει τη φανέλα του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, το αποστέλλετε στο 54526. Ευχαριστώ τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Νεκτάριο που ξέρει τα μπασκετικά πάρα πολύ καλά. Δεν είναι 9 Μαΐου τελικά από ό,τι φαίνεται, γιατί κερδίθηκε μία ένσταση σε ένα μάτς της Καρδίτσας από ό,τι θυμάμαι που μου είπε πριν από λίγο. Και πάει για πιο μετά. Γιατί θα γίνει αυτό το match και μπορεί να αλλάξει το θέμα πεντάδα. Καρδίτσα Καστοριά είναι τώρα, τι match είναι, δεν θυμάμαι ακριβώς. Βέβαια, αυτό με εκνευρίζει λίγο γιατί θυμάμαι ότι ακόμα περιμένουμε μια απόφαση από εκείνο το καλάθι του Καγκαλίδη που δεν μέτρησε ποτέ, που άλλος πήρε τη ρακέτα και το Στεφάνι και το Διχτάκι μαζί του. Και ακόμα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με εκείνο το ψυχικό Ηρακλής. Όπως και να έχει, μάλλον δεν είναι 9 Μαΐου το τζάμπολ, η πρεμιέρα για τα play-off. Πάει πιο μετά γιατί εκκρεμεί αυτό το παιχνίδι που είχε δικαστική εξέλιξη. Έχουμε και το mail μας ανοιχτό, blueliberopapakiyahoo.gr. Ενημερωτική σφήνα, συγγνώμη, για το βόλεϊ του Ρέντι. Γίνεται τώρα ο πρώτος τελικός για την Α1. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-0 σετ και 12-16 στο δεύτερο. 12-17. Ξαναλέω, FM κενό ονοματεπώνυμο. Δύο από τους Βραζιλιάνους που έχουν φορέσει τη φανέλα του Ηρακλή, πλην του Τάι, μιλάμε για το πρόσφατο παρελθόν, και τα αποστέλλετε στο 54526. Μπαίνετε στη διαδικασία κλήρωσης για μία εγγραφή του παιδιού σας αξίας 100 ευρώ για το Ηρακλής Camp που θα γίνει 18-24 Ιουνίου σε Κατσάνιο, Χορτατζίδες και στο κολυμπητήριο δίπλα.
Πάμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Θα μου πείτε, στο πρώτο μισάωρο που ουρλιάζαμε και τσιρίζαμε, πάλι για ποδόσφαιρο μιλούσαμε. Αλλά εμείς στο ποδόσφαιρο εννοούμε το χορτάρι, εννοούμε τον αγωνιστικό χώρο, εννοούμε την προσπάθεια του αθλητή, του ποδοσφαιριστή και όχι όσων μαγειρεύουν αυτά που μαγειρεύουν εκτός αγωνιστικού χώρου και κάθε χρόνο μας εκνευρίζουν. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν ακούραστο παίκτη της ομάδος, σε έναν ποδοσφαιριστή που νομίζω ότι ακόμα τρέχει. Ο Σάββας ο Κυριακίδης είναι στην γραμμή μας. Σάββα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, καλό μήνα, συγχαρητήρια, όλα αυτά μαζί. Είσαι καλά? Για πολλά μήνα, όλα καλά. Ξεκουράστηκες? Εντάξει, είμαστε φάτες. Λέει, γιατί να πάρουν τα νότια μας όλοι. Η αλήθεια είναι ότι εχθές είδαμε μια ομάδα, μιλάω για τον Ηρακλή, που και ζωντάνια είχε και πάθος είχε και φρεσκάδα είχε και νεύρο και ενέργεια, πράγματα που ίσως πολλοί να μην περιμέναν από την άποψη ότι γυρίσατε ξημερώματα Δευτέρας από τη Λευκάδα. Ουσιαστικά κάνατε μία προπόνηση, μισή, και κατευθείαν μπήκατε σε μάχη χθες για να παίξετε με το Βόλο. Ήταν λίγο κουραστικό όλο αυτό. Σίγουρα υπήρχε πολύ κούραση γενικά σε όλα τα παιδιά. Είχαμε δύσκολο ταξίδι, έχουμε πολλά μάτσα όλη τη χρονιά συνεχώς. Ήταν τόσο πολύ δύσκολο να κερδίσουμε. Νομίζω φάνηκε ότι θέλαμε πολύ παραπάνω το παιχνίδι από την ομάδα του Βόλου. Και δεν υπήρχε τίποτα να χάσουμε. Με τόση συγκλονιστική παρουσία του κόσμου, νομίζω ότι τα παιδιά μπήκαν αποφασισμένα και δεν χάσαμε μονομαχία. Νομίζω ότι φάνηκε, κατάλαβε και ο κόσμος, γιατί ευχαριστήθηκε νομίζω και ο κόσμος τον τρόπο που ήρθε η νίκη. Και εκεί την ώρα δεν καταλαβαίνει κούραση. Και όχι μόνο δεν καταλαβαίνετε κούραση, αλλά ήταν και η εμφάνιση τέτοια που πραγματικά δείξατε ότι το μάτς το θέλω και θα το πάρω. Ό,τι και αν κάνει ο αντίπαλος. Είτε έχει κατοχή μπάλας, είτε έχει καλή κυκλοφορία, που μεταξύ μας νομίζω, Σάββα, θα συμφωνήσει ότι πέρα από αυτό δεν έχει κάτι παραπάνω να δείξει ο χθεσινός αντίπαλος, γιατί εσείς κάνατε το κομμάτι σας όπως πολύ καλά ξέρετε φέτος. Ειδικά σε τέτοια μάτς που καίνε σε εισαγωγικά, έτσι, που υπάρχει το πρέπει να κερδίσω. Σίγουρα, η ομάδα του Βόλου είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ήταν την αρχή χρονιά το μεγάλο φαβορί για να βγει κατηγορία. Το ξέρουν όλοι. Τι ομάδα είναι, τι αντιπροσωπεύει, τα ξέρουμε όλα. Είχε πολύ καλούς παίκτες. Είχαν μια υπεροχή, πιστεύω, στην κατοχή μόνο. Δεν κυριεύσαν κανένα σημείο του παιχνιδιού. Εμείς διαβάσαμε πάρα πολύ καλά τους αντιπάλους αυτές τις μέρες και νομίζω ότι δείξαμε ότι ήμασταν πολύ προετοιμασμένοι για οποιαδήποτε φάση του αγώνα. Τι σημαίνει, τι σημαίνουν μάλλον αυτά τα δύο τρίποντα? Ο Ηρακλής έχει 6 βαθμούς, ο Βόλος 3, οι άλλες 2 1. Άκουγα χθες τον προπονητή σας να λέει ότι ναι, μεν πανηγυρίζουμε τώρα γιατί από αύριο πρέπει να είμαστε σοβαροί. Δεν έχει τελειώσει το μαθηματικό και μην μπαίνουμε από τώρα σε μια διαδικασία ότι ανεβήκαμε και όλα καλά. Φαντάζομαι κάπου εκεί είσαι και εσύ, έτσι. Εννοείται, δεν πανηγυρίζουμε. Σίγουρα είπαν τα πράγματα. Ήταν μια μέρα, σήμερα μπήκαμε στην διαδικασία να ρυθμίσουμε το παιχνίδι του παραλίμνη. Όλα τα μάτια είναι δύσκολα. Όλοι οι αντίπαλοι είναι προαθλητές που σημαίνει ότι κάτι έχουν καλό. Δεν μπορεί να είναι τυχαία προαθλητές. Εμείς πρέπει να είμαστε αυτοί που είμαστε κάθε αγώνα. Και δεν χωράει να πανηγυρίζουμε. Πρέπει να συγκεντρωθούμε, να τελειώσει το παιχνίδι το χθεσινό και πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε την Κυριακή. Χθες το pre-game του αγώνα λέγαμε εδώ στο ραδιόφωνο, στο Λίμπερο, ότι ίσως τον Ηρακλή θα τον ευνοήσει το γεγονός ότι ο Βόλος είναι μια ομάδα που παίζει ανοιχτά. Δεν παίζει με σκοπιμότητα, δεν παίζει αυτό που λέμε ταμπούρι να έχει 10 παίκτες κάτω από τη γραμμή και θα δώσει την ευκαιρία στον Ηρακλή να βρει χώρους να χτυπήσει όπως πολύ καλά ξέρει να κάνει. Και όπως είδαμε όλοι, τα δύο γκολ κάπως έτσι μπήκαν με αντεπίθεση και με πολύ ωραίες ατομικές ενέργειες. Τώρα περιμένεις κάτι διαφορετικό και μάλλον κάτι πιο δύσκολο, γιατί μπορεί για κάποιον να είναι οξύμορο ότι ο Απόλλων Παραλιμνίου θα είναι πιο δύσκολος αντίπαλος, αλλά περιμένουμε μια ομάδα που θα σας περιμένει στο Καφτατζόγλου, έτσι δεν θα ανοιχτεί? Κοιτάξτε, όλη τη χρονιά ο τρόπος που εδώ ήταν περισσότερες ομάδες είναι να περιμένουν όλες τις και να παίρνουν διασπάσεις πολλαπλή άμυνα. Χθες η ομάδα του Βόλου έπαιξε ανοιχτό ποδόσφαιρο. Και αυτό βοηθάει μια ομάδα σαν εμάς που έχουμε και ποιότητα και ταχύτητα για να χτίσουμε στην κόντρα. Αλλά ακόμα και το παραλίμνο έχει πολύ αμυντικό προσανατολισμό, νομίζω ότι όλη τη χρονιά αυτό κάναμε. Δηλαδή, συνειδητοποιήσαμε οι ομάδες. Σίγουρα θα είναι δύσκολο, έτσι, και πολλές φορές είναι πιο δύσκολο να σπάσει μια άμυνα που είναι όλοι μαζί στην άμυνα και περιμένουν, από το να τρέξει στην κόντρα σε ένα γήπεδο άδειο. Και εκεί η απάντηση από εσάς, Σάββα, είναι το γρήγορο γκολ, έτσι, γιατί έτσι ξεκλειδώνατε όλες αυτές τις άμυνες που ερχόντουσαν είτε στα εντός είτε στα εκτός έδρας να παίξουν πολύ κλειστά και να σας περιμένουν. Αυτό είναι σίγουρα αυτό που θέλει ο καθένας, το ιδανικό για να μάθει. Ξεκινήσουμε ένα γκολ γρήγορα. Σε βοηθάει. Αλλά το σημαντικό είναι να έχεις υπομονή. Γιατί και στον αγώνα του Τηλικράτη, την Κυριακή, δεν μας έρθει το γρήγορο γκολ. Και η ομάδα έδειξε ότι έχει υπομονή και συνέχισε συγκεντρωμένα πάνω στο πλάνο της και το γκολ ήρθε.
Δεν θέλει να επαναφέρει. Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ σωστό το παράδειγμα που δίνεις. Στον Τιλικράτη, βέβαια, στη Λευκάδα δείξατε από το 15ο να πω λεπτό και μετά ότι δεν θα σας ξεφύγει το παιχνίδι. Ότι αργά ή γρήγορα, άσχετα αν φτάσαμε μέχρι το 82ο λεπτό, ότι κάποια στιγμή θα έμπαινε τον γκολ. Γιατί πραγματικά ήσασταν πολύ καλύτεροι και πιέσατε συνεχώς τον αντίπαλο. Το νιώθαμε και εμείς, δηλαδή ότι θα έρθει τον γκολ κάποια στιγμή. Δεν πάνε και βουληθήκαμε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού, ούτε εμείς το προπονητής να μας μεταφέρει το άγχος ή τίποτα. Το ξέραμε ότι θα μπει, το νιώθαμε ότι θα μπει το γκολ. Πολλές φορές μπορεί να μην έρθει τον γκολ. Το θέμα είναι το νιώθει, ο παίχτης το νιώθει μέσα. Αν νιώθει νικητής, καταλαβαίνει, δεν ξέρω να καταλαβαίνει τι εννοώ. 100%. Γι' αυτό, 100%. Γι' αυτό δεν φάνηκε το άγχος, ούτε να παίζουμε διαστικά, ούτε γρήγορα να μην φάσεις. Γι' αυτό ήρθε και το αποτέλεσμα που θέλαμε. Αυτό το νικητής που είπες που είναι πολύ σπουδαίο να υπάρχει ως νοοτροπία και την έχετε, είναι αν θες το μεγαλύτερο όπλο που έχετε ως ομάδα, μια ομάδα που τα έλεγα και πριν και πολλοί κόσμος, Σάβα, πίστεψέ μου που τα θυμάται, συγκινείται πάρα πολύ, γιατί αυτό που έχετε καταφέρει, δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει ακόμα αυτό που έχετε καταφέρει, το να μαζεύεστε ένα πρωί που λέει ο λόγος, όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, να μην γνωρίζετε καν το όνομα του συμπαίχτη σας οι περισσότεροι και να είστε πλέον πρώτοι και με διαφορά όχι μόνο στην κανονική διάρκεια αλλά και στα μπαράζ. Τι απαντάς πάλι, γιατί σίγουρα το έχεις ερωτηθεί γι' αυτό και από μένα και από άλλους συναλλεύους και τους προηγούμενους μήνες, αλλά τώρα φτάσαμε πολύ πολύ κοντά σε αυτό τον άθλο, έτσι. Αυτό που έχουμε καταφέρει, πιστεύω, που έχει καταφέρει όλη αυτή η ομάδα, όλη η προσπάθεια της χρονιάς, το αντιλαμβάνεσαι όταν φεύγεις, επειδή ας πούμε εγώ ζω στη Δράμα, τα άλλα παιδιά ζουν αλλού, όταν πας κάπου αλλού και βλέπεις πώς αντιλαμβάνεται ο κόσμος αυτό που συνέβη. Εκεί καταλαβαίνεις πόσο μεγάλο πράγμα έχει κάνει. Όταν πάω σε Δράμα και είναι έκπληξη πώς το καταφέρει αυτό το πράγμα. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι όντως έχει κάτι πολύ μεγάλο. Και νομίζω θα το καταλάβουμε πιο πολύ όταν περάσει κάποια χρόνια και θυμόμαστε αυτές τις στιγμές και λέμε πώς έγινε αυτό το πράγμα. Να μαζευτεί μια ομάδα τέτοια αγωνιστική να πάρει πρωτάθλημα. Είναι πολύ, πολύ περίεργο. Εντάξει, είναι από τα παράξενα πράγματα. Δεν έχει ξαναγίνει και δεν ξέρω αν θα ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Και πλέον θα αρχίσουν να σας ζηλεύουν και προπονητές και ποδοσφαιριστές άλλων ομάδων που κάνουν κανονικά προετοιμασία. Τώρα το λέω μεταξύ σοβαρού και αστείου, έτσι μην παρεξηγηθώ. Που κάνουν δύο μήνες προετοιμασία, που κάνουν μεταγραφές το καλοκαίρι, που έχουν τα φιλικά τους παιχνίδια. Εσείς ούτε φιλικά δώσατε, ούτε προετοιμασία κάνατε, ούτε οι μεταγραφές έγιναν στην ώρα τους. Και είστε πρώτοι. Ναι, είναι όντως. Και είστε πρώτοι. Είναι πολύ παράξενο. Και βλέπεις ότι ενώ παίζουν συνέχεια τα παιδιά που έχουν πολλά μάτς και περιμένεις να βγει κάποια στιγμή κούραση. Και λες τώρα θα βγει κουράς και νομίζω ότι συνέχεια η ομάδα δείχνει ότι έχει ενέργεια, ότι έχει πάθος, ότι είναι διψασμένη. Και τα παιδιά, ακόμα και τα παιδιά που έχουν παίξει την έμπειρα, βλέπεις ότι είναι πόσο διψασμένα, είναι πόσο ευχαριστούν αυτό που κάνουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πώς τα καταφέρετε και δεν κουράζεστε? Και θέλω να μου πεις λίγο, αν και είναι, ξέρω, δεν είναι ωραίο κάποιος να μιλάει για τον εαυτό του, αλλά και εσύ και ο Χρυσόστομος που είστε... Αλωνίζεται όλη την πλευρά, πάνω κάτω από το ένα σημαίακι του κόρνερ στο άλλο. Έχετε δείξει περίσσια στοιχεία, έτσι, πραγματικά αφοσίωση στην ομάδα. Και είναι μια θέση που θέλει πάρα πολύ κούραση, πάρα πολλά τρεξίματα, πάρα πολλές αντοχές και στα ανασταλτικά σας καθήκοντα και στα μεσοεπιθετικά σας καθήκοντα, γιατί είστε αυτό που λέμε full back. Ακόμα δεν έχετε κουραστεί. Εγώ αυτό βλέπω. Εντάξει, κάθε θέση έχει τις δικές ιδιαιτερότητες. Πρέπει να έχει κάποιος παίξει διαφορετικά στοιχεία σε κάθε θέση. Αλλά γίνεται πολύ καλή δουλειά στην προπόνηση. Δηλαδή είναι ο τρόπος που θα ξεκουραστούμε, που θα κάνουμε τα αποκατάστασή μας. Είναι να δουλεύουμε πολύ σωστά όλα. Γι' αυτό νομίζω ότι η ομάδα λειτουργεί με τόση ενέργεια στο παιχνίδι. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πέρα από αυτό που λέμε τόση ώρα, ένα ακόμα στοιχείο είναι και το κλίμα που βλέπουμε όλοι, που αφουγκραζόμαστε, δηλαδή στα αποδυτήρια, ακόμα κάποιες λεπτομέρειες που εγώ τις βλέπω, γιατί ως ρεπόρτερ είμαι πιο κοντά στην ομάδα με τη μουσική που έχετε στα αποδυτήρια, που την ακούμε, να ξέρετε, την ακούμε πολύ μακριά τη μουσική, φτάνει μέχρι έξω, με τα γέλια που κάνετε, με τις πλάκες που κάνετε, με τα αστεία που έχετε, με τη μεταξύ σας παρέα και εκτός γηπέδου, με το ότι ναι, βρεθήκατε τρίτη αγωνιστική, αλλά πλέον είστε μια παρέα που γράφει τη δική της ξεχωριστή ιστορία. Φυσικά μια οικογένεια ξεκινάει μέσα από αποδυτήρια, σίγουρα μια ομάδα για να χτιστεί. Πρέπει να είναι οικογένεια. Εμείς έχουμε κάνει πολύ καλά αποδυτήρια. Από την αρχή της χρονιάς ξεκίνησε αυτό, που δεν γίνεται εύκολα να μαζευτούν και ξαφνικά να γίνουν όλοι μαζί μια παρέα. Και τόσο γρήγορα, ναι.
Ναι, ναι. Και έχουμε τον Γιώργο Δοσιάκα που πραγματικά είναι η ψυχή της ομάδας. Ένας άνθρωπος που έχει μια πολυδιάστατη προσωπικότητα. Έχει πολλούς ρόλους στην ομάδα. Δεν είναι μόνο απλά ένας φροντιστής. Είναι πολλά. Τις μουσικές άβα αυτό επιλέγει. Αυτό είναι. Αυτό είναι DJ του ομάδας. Αυτό να κράξουμε δηλαδή. Εντάξει. Αυτό θα βάζει όλα. Αυτό φτάνει στο γήπεδο, βάζει τη μουσική τέρμα. Σε ξυπνάει, σε βάζει για αυτό το ρυθμό. Είναι κάτι που το αγαπάει, που το κάνει. Δεν είναι δουλειά για αυτό το παλικάρι. Είναι άρρωστο με την ομάδα. Το παλικάρι είναι. Τι να πω. Νομίζω όλοι που το ξέρουμε τόσα πολλά χρόνια καταλαβαίνουν ακριβώς αυτό που λες και το πόσο πολύ σας βοηθά. Εχθές υπήρχε ενέργεια και στην κερκίδα. Εγώ το ένιωσα μόνο και μόνο που έκανα περιγραφή το μάτς. Πόσο μάλλον εσείς που ήσασταν μέσα στο γήπεδο, ο παλμός από το πέταλο που ακολουθούσαν και οι υπόλοιποι, φαντάζομαι θέλεις και ακόμα περισσότερο και ακόμα περισσότερο κάθε φορά και εσύ και όλη στην ομάδα και την Κυριακή και μέχρι τέλος, έτσι. Χθες πραγματικά και εγώ το κίνησα φύγαμε σαν παίχτες μέσα, ότι υπήρχε πολύ, πολύ μεγαλύτερη ένταση από όλα τα υπόλοιπα μάτς και στον κόσμο και αυτό μεταφέρεται σίγουρα με στους παίχτες. Δηλαδή ένιωθες ότι δεν πρόκειται να χάσω σήμερα. Με τέτοιο κόσμο βλέπεις και ακόμα και τους αντιπάλους να τους επηρεάζει όλο αυτό. Είναι προφανές. Ακόμα και όσο πήρε και να είναι αντιπάλους, τους επηρεάζει αυτό το πράγμα. Και φυσικά ο κόσμος παίζει πολύ ξεχωριστό ρόλο σε αυτήν την ομάδα. Σε όλες τις ομάδες, αλλά όταν έχεις τον κόσμο συνέχεια δίπλα σου να σε φωνάζει, να σε συμψυχώνει, είναι πολύ σημαντικό. Και φυσικά θέλουμε σε κάθε αγώνα να έχουμε πιο πολύ όσο γίνεται. Για τα εκτός έδρας δεν το συζητάμε, σε όποιο γήπεδο σε όλη την Ελλάδα και αν παίξατε φέτος ήταν πραγματικά έδρα. Εννοείται, σαν να είμαστε μέσα στην έδρα μας. Το Καφτατζόγλιο έχει λίγο αυτό το αχανές στοιχείο που είναι και το Ταρτάν, είναι πιο μακριά η κερκίδα, αλλά χθες πραγματικά ο παλμός ήταν πολύ παλμός, δηλαδή το ένιωθες. Αυτό που λέτε έχει δίκιο, ακριβώς δίκιο. Ήταν πολύ, πολύ έντονη η ατμόσφαιρα χθες. Και το ευχαριστήκαμε όλα τα παιδιά, δηλαδή είναι από εμάς που λες δεν θέλω να τελειώσει. Θα τον ευχαριστήσουμε το τελευταίο δευτερόλεπτο. Έτσι ακριβώς. Πες μου λίγο το πρώτο που σου ήρθε στο μυαλό όταν είδες όλους αυτούς τους τρελούς να κάνουν όλα αυτά τα χιλιόμετρα, να ξοδεύουν τα χρήματά τους και να είναι στη Λευκάδα δίπλα σας. Γιατί δεν ήταν και λίγοι. Ήταν πολύ βέβαια. Ήταν πάρα πολύ. Ότι δεν είμαι μόνος ότι έχω πολύ σημαντική υποστήριξη. Νιώθω ότι στην έδρα σου είσαι ένα σπίτι σου. Δεν νιώθω ότι είσαι ένα νησί μακριά. Νιώθω ότι είσαι σπίτι σου. Κυριολεκτικά. Καλή ξεκούραση. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλές αντοχές, αν και δεν τις έχεις ανάγκη. Και ραντεβού την Κυριακή, Σάββα, στο γήπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σάββας Κυριακίδης, ένα πάρα πολύ καλό παιδί και καλός ποδοσφαιριστής που έχει βοηθήσει την ομάδα. Και δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι παραπάνω από αυτό. Το βλέπετε όλοι. Γεια σου, χαρούμενε, χαμογελαστέ, ευτυχισμένε Γιάννη Ζάτση. Τι μου κάνεις, είσαι καλά, είσαι καλά. Λοιπόν, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1 στα σετ, ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ και τώρα είναι στο τρίτο σετ το παιχνίδι, 3-2 Ολυμπιακός μπροστά. Ο Ολυμπιακός πήρε εύκολα το πρώτο, σχετικά εύκολα απάντησε με 1-1 ο ΠΑΟΚ και τώρα είναι στο 3-2 στο τρίτο σετ, στο πρώτο τελικό, στην διαδικασία των αγώνων για την ανάδειξη του πρωταθλητή στην Α1 Δρόν στο Βόλιο. Για ένα λεπτό ακόμα μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας FM κενό ονοματεπώνυμο, γράψτε δύο μάλλον από τους πολλούς Βραζιλιάνους που έχουν φορέσει τη φανέλα του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, να το αποστείλετε στο 54526. Θα κληρώσουμε σε πολύ πολύ λίγο μία εγγραφή αξίας 100 ευρώ για το Ira Camp, το οποίο Ira Camp θα γίνει 18 με 24 Ιουνίου σε Χορτατζίδες, Κατσάνιο και Κολυμπητήριο του Ηρακλή. Το Ira Camp για παιδιά ηλικίας από 4 έως 16 ετών. Άντε, περιμένω ένα λεπτό. Και σε ένα λεπτό από τώρα να καλέσει κάποιος το 23 10 2 87 και 3 8 Γιάννη μου να μας κάνει την κλήρωση. Τα λέω ωραία. Πόσο λέει ο Κιλώνης καμιά φορά, τα εξηγώ ωραία, τα εξηγώ. Ένας φίλος, μία φίλη, ένας μικρός ή ένας μεγάλος φίλος του Ηρακλή, παρακαλώ να επικοινωνήσει μαζί μας στον αέρα, να μας πει μια καλησπέρα, να μας πει και ένα νουμεράκι, για να δώσουμε χαρά σε ένα μικρό παιδί και στον πατέρα του, στη μητέρα του, που θα εξασφαλίσουν αυτή την εγγραφή αξίας 100 ευρώ για το παιδί τους
επαναλαμβάνω, ένα υπέροχο Ira Camp. Είναι πρωτοβουλίες πολύ πολύ όμορφες αυτές που παίρνει ο Γυμναστικός Σύλλογος, που εδώ και μήνες δραστηριοποιείται πολύ πολύ δυναμικά και πραγματικά έχει ομορφύνει τόσο μα τόσο πολύ η Αγίου Δημητρίου και εκεί ο χώρος, τόσο μα τόσο πολύ. Αν με πιστεύετε, περάστε μια βόλτα. Πόσο όμορφος μπλε έχει γίνει. Έχουμε. Παρακαλώ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Πέστε μου από ποιο νούμερο μέχρι ποιο. Από το 1 ως το 8. Το 7. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ένας μου γράψε Τάι. Ρε παιδιά, είπαμε εκτός του Τάι. Τέλος πάντων, τον συγχωρώ. Μου είχετε γράψει για Φοφόκα, για Φονσέκα, για Φασιγκάνη, για Χουάντερσον, για Λεοζίνιο, Φοφόνκα οι περισσότεροι. Και ο Θανάσης έγραψε για τον Κιντόντα και τον Μοκόγκο. Από το Ζαΐρι είναι βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Για μας ήταν στην καρδιά μας, ήταν Βραζιλιάνοι. Λοιπόν, νικητής είναι ο Χρήστος, που το επίθετο τώρα θα το σκοτώσω στον αέρα, είναι σίγουρο. Θα κάνω μια προσπάθεια να το πω. Σεβαστέλιας. Σεβαστέλιας. Δύσκολα. Σεβαστέλιας. Φίλε Χρήστο, συγχώραμε, αλλά δεν έχει τόνους εδώ. Είναι με κεφαλαία όλα τα μηνύματα που μου στέλνετε. Ευχαριστώ και τους υπόλοιπους που μπήκαν στη διαδικασία. Έχουμε άλλες τρεις αιτήσεις αξίας των 100 ευρώ για εγγραφή δωρεάν για τη συμμετοχή των παιδιών σας, των εγγονιών σας, των βαφτισιμιών σας, των ανιψιών σας κτλ. Κτλ. Θα κληρώνουμε μία την εβδομάδα. Αυτή ήταν η πρώτη. Έχουμε άλλες τρεις. Μην ανησυχείτε. Φίλε Χρήστο, θα ενημερωθείς τηλεφωνικά, αλλά νομίζω όχι. Αλλιώς θα στείλω εγώ σήμερα το όνομά σου στον Γυμναστικό Σύλλογο και μπορείς να περάσεις αυτές τις ημέρες από την boutique, να κάνεις και την εγγραφή σου, να συμπληρώσεις και όλα τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται στην αίτηση. Το μόνο που δεν θα κάνεις είναι να πληρώσεις. Δεν θα δώσεις 100 ευρώ, είναι σαν να τα έχεις δώσει. Τα γλίτωσες και σε καλή μεριά να περάσεις πολύ ωραία το παιδί σου, το Ηρακλάκι σου, στο Ira Camp 18 με 24 Ιουνίου. Παλαμβάνω, ο Χρήστος Σεβαστελιάς. Με ερωτηματικό το επίθετο, συγχώραμε αν το σκότωσα. Στο βόλεϊ 1-1 στα σετ, 6-6 στο τρίτο σετ. Θα δώσω σκυτάλι στα μπασκετόπαιδά μας που ακολουθούν και θα σας ενημερώσουν και για αυτό. Ira Camp και εγώ 14, λέει ένας καλός μου φίλος, πολύ καλός μου φίλος και συμπαθητής μου. Ναι, μακάρι να ήμασταν 14, Κωστή. Μακάρι να ήμασταν. Γιώργο και εδώ... Και εγώ εδώ πάρα πολύ είμαι στεναχωρημένος που πήρε το θέμα με τον Παναθηναϊκό, ντροπή και τα λοιπά. Μας γράφει ο Θόδωρος από τη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Λοιπόν, κλείνουμε, Γιάννη μου, ανανεώνουμε αύριο με Χαρίλαο μάλλον. Παρασκευή, έτσι το πάμε λίγο ανάποδα αυτή τη εβδομάδα. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Δόξα τω Θεώ και πρώτα ο Θεός. Αύριο γερή να είμαστε, θα τα πούμε. Πω, πω, η φωνή μου είναι. Γεια σας.